Σήμερα βρισκόμαστε ξανά εδώ, στην Εργατούπολη της Ελευσίνας, σωματεία από κάθε κλάδο, από πολλούς χώρους δουλειάς, γιατί καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται διαρκής αγώνας για την προστασία της υγείας μας. Ζουν και δουλεύουν χιλιάδες εργάτες που η καθημερινή τους εργασία είναι απαραίτητη σε κάθε πλευρά της οικονομικής ζωής της κοινωνίας. Όλοι αυτοί και πολλοί περισσότεροι κινδυνεύουν καθημερινά να νοσήσουν από τον ιό. Δεν είναι όλα μαύρα όμως. Η ελπίδα σήμερα βρίσκεται στην ισχυροποίηση των ταξικών εργατικών σωματείων. Καλούμε κάθε συνάδελφο του κλάδου να γίνει μέλος του συνδικάτου, να ζητήσει ενημέρωση για τα δικαιώματά του, να καταγγείλει θαρετά τις ελλείψεις που εντοπίζει στον χώρο που δουλεύει, να πει τη γνώμη του στις γενικές συνελεύσεις, να πάρει μέρος στις πρωτοβουλίες που είναι μπροστά. Η δικαιολογημένη ανησυχία για νομικό για την εξάπλωση του ιού προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία στο λαό και τους εργαζόμενους. Εξαιτίας της τάσης της κυβέρνησης ανεπάρκειας ουσιαστικών μέτρων προστασίας από την πανδημία σε κρίσιμους χώρους. Συνάδελφος έχασε τη ζωή του, καθώς ήταν επαφή ομάδα και η υπηρεσία του δεν τον έθεσε εκτός εργασίας. Τα παραδείγματα είναι δεκάδες, όπου επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται την περίοδο της πανδημίας και υλοποιούν όλα τα αντεργατικά νομοθετήματα της κυβέρνησης, όπως η επιτροπή εργασίας, η διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου με απλήρωτες περιορίες. Που όλα αυτά διαμορφώνουν πιο επικίνδυνες συνθήκες για τη διάδοση του ιού, καθώς πάνε περίπατες οι συστάσεις των ειδικών για καλή ξεκούραση ως μέτρο προστασίας. Για μας, ο κόπος έφτασε στο φταίνι. Δεν δεχόμαστε άλλο να παίζουμε τη ζωή μας και την υγεία μας. Ούτε οι εκάστοτε κυβερνήσεις, ούτε οι δημοτικές αρχές, ούτε οι διάφοροι σύλλογοι σφραγίδες της περιοχής, που είναι εξαφανισμένοι όλο αυτό το διάστημα που δοκιμαζόμαστε. Ο υποσύσταστης σύλλογος, τον οποίο για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες συσπηρώνονται όλοι οι συνάδελφοι της περιοχής. Και δεν θα πληρώσουμε ξανά. Καλή δύναμη σε όλους. Από τη μια βρισκόμαστε σε μια περιοχή που είναι συγκεντρωμένο το 40% της βαριάς βιομηχανίας της χώρας μας. Εμείς που ζούμε και δουλεύουμε κάτω από τα φουγάρα των ΕΛΠΕ, δυσκολευόμαστε ή και αδυνατούμε να αγοράσουμε πετρέλαιο για να ζεστάνουμε τα σπίτια μας. Γιατί αυτό είναι η υγεία. Ενώ η υγεία μας επιβαρύνεται καθημερινά από τη συνεχιζόμενη παρουσία της κομματερής της φυλής και την υπερσυγκέντρωση υπογόνων δραστηριοτήτων, σε κανένα από τα κέντρα υγείας της περιοχής δεν υπάρχει γιατρός εργασίας. Αν και τα εργατικά ατυχήματα είναι σχεδόν καθημερινά και οι επαγγελματικές ασθένειες θερίζουν. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη.